Σάβα, καλώς ήρθες στον Ηρακλή, στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ιστορική ομάδα και για σένα είναι μια νέα σελίδα στην καριέρα σου σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, όπως είπες και εσύ, για την καριέρα μου. Και ήρθα εδώ έτοιμος να δώσω το καλύτερο με αυτό για να πετύχω πάνω τους στόχους της, που δεν είναι άλλος από την άλλη. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που πάντα έχει απαιτήσεις, είναι μια ομάδα με ιστορία, με βαριά φανέλα. Είμαι βέβαιος ότι και εσύ γνώριζες όλα αυτά τα χαρακτηριστικά όταν έκανες την επιλογή σου. Βέβαια. Με το που ήρθε η πρόταση από τον Ηρακλή, κατευθείαν είπα το ναι και κυρίως για αυτούς τους λόγους που είπες και εσύ. Είναι μακράν η πιο ιστορική ομάδα στην Α2 και η θέση της είναι στην Α1 και ελπίζω εκεί να βρισκόμαστε 5 Μαΐου. Έχεις φάει με τα κουτάλι τα γήπεδα σε όλες τις εθνικές κατηγορίες, ξέρεις πολύ καλά το χώρο. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μυστικό για μια ομάδα για να πετύχει το στόχο της? Το βασικότερο συστατικό είναι η συνοχή μεταξύ των παιχτών, να υπάρχει πολύ καλό κλίμα και να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους μέσα στο γήπεδο. Ο Ηρακλής έχει δύο παίκτες ξένους, έχει δύο γκάρντ τα οποία έχω την εντύπωση ότι μπορούν να βοηθήσουν και εσένα που είσαι ψηλός, που είσαι σέντερ μέσα στο παιχνίδι. Κοίτα, από τις πρώτες μέρες αυτό φαίνεται στις προπονήσεις. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά και σαν χαρακτήρες και σαν παίκτες και ήδη έχουμε αρχίσει και βρισκόμαστε καλά, οπότε πιστεύω ότι θα είναι πολύ σημαντικό αυτό μέσα στη σεζόν. Συμφωνείς ότι είναι ένα σημαντικό όπλο για την ομάδα και η παρουσία του κόσμου? Είναι γνωστό ότι ο Ηρακλής έχει παθιασμένο κοινό, έχει πολύ καλή έδρα. Βέβαια, θα είναι ο εκτός παίκτης όπως και είναι όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φέτος πιστεύω ότι θα είναι ο εκτός παίκτης και πολύ βασικό συντελεστή τη ομάδα. Ένα μήνυμα που θέλεις να στείλεις στον κόσμο του Ηρακλή? Να αγκαλιάσει την ομάδα όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια, να είναι δίπλα της και θα είναι ευχαριστημένη. Θα απολαύσουν καλό μπάσκετ και θα επιτευχθεί και ο στόχος στο τέλος της σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά.